καλεσμένοι μας απόψε είναι ο κύριος Σύβης Φιδάκης και ο αγρότης κύριος Χαρίλαος Πετρομανολάκης. Κυρία δημοσιογράφο, λάθος με έκανε. Όχι Πετρομανολάκης, μπανάνο Πετρομανολάκης. Μάλιστα. Πείτε μας σας παρακαλώ τη γνώμη σας, εσείς κύριε Σιφιδάκη, για το κάψιμο των νεκρών. Εγώ κυρία δημοσιογράφος διαφωνώ κάθετα. Διαφωνείτε μάλιστα. Εσείς κύριε Χαρίλε. Εγώ κυρία δημοσιογράφος διαφωνώ παράλληλα. Δηλαδή συμφωνώ με το κάψιμο των αποθαμένων. Συμφωνείτε, εξηγήστε μας το γιατί. Άκου να δεις κυρία δημοσιογράφος. Εγώ υποπτεύομαι πως το κάψιμο των αποθαμένων γίνεται για αγροτικούς λόγους. Για καλύτερη απόδοση ορισμένο καλλιεργειό του αγρότη. Εξηγήστε μας τι θέλετε να πείτε. Κυρία δημοσιογράφου, τούτο να που θέλω να πω θα σας το πω στο τέλος. Ας μας πει εδώ τη γνώμη του ο σύντεκνος ο Σύβης από πάει. Ναι. Είπα πως εγώ διαφωνώ και πρώτα για λόγους οικονομικούς. Δεν θα πληρώνουν οι συγγενείς τα αποθαμένου μόνο την κάσα, μα και τόσες παράδες στο φούρνο. Ναι, τούτη να η φούρνη σύντεκνε σύμπη θα είναι πολλά ακριβή. Δεν θα είναι σαν τους συνηθισμένους που παίρνουν 2-3 χιλιάρικα για να σου ψήσουν στο ταψί ένα αρνάκι. Τούτη να η φούρνη για να κάψουν τον αποθαμένο θα παίρνουν πάνω από 500 χιλιάρικα. Αλλά εγώ σας το λέω, τούτα να γίνονται για αγροτικούς λόγους. Εξηγήστε μας κύριε Πετρομανολάκη. Πάλι λάθος με έκαμε σκοπελιά. Όχι Πετρομανολάκη. Μπανάνο Πετρομανολάκης. Εντάξει κύριε Χαρίλε, εξηγήστε μας τους αγροτικούς λόγους του κάψιμου των νεκρών. Προτού μας πει ο σύντεκνος ο Χαρίλαος από ΠΑΕΝ, ήθελα να συμπληρώσω πως δεν συμφωνώ με το κάψιμο και για το λόγο πως τούτο να θυμίζει Χίτλερ, που έκαιγαινε τους Εβραίους, έσαζανε πίστα και έστρανε ύστερα τους δρόμους. Αγαπητοί καλεσμένοι μας, καλύτερα μη συνδυάσουμε το θέμα μας με τις κτηνοδίες του Χίτλερ. Το σωστό είναι λοιπόν να μην καίγονται οι αποθαμένοι, να φάγονται παραδοσιακά. Σύντεκρεση, δεν συμφωνώ με τούτο να που λες. Το θέμα είναι και μετά το θάνατο να είναι χρήσιμος ο αποθαμένος και όχι να τον ετρώνε οι σκουλίκοι. Επιμένω το λοιπόν πως με το κάψιμο ωφελείται η αγροτιά. Εξηγήστε μας κύριε Χαρίλε πώς θα θελείτε. Άκου να δεις κυρία δημοσιογράφου, δεν μου λες. Άμα κάψουνε τον αποθαμένο, είτε από μένα. Στάχτη. Στάχτη, σωστά εμάντεψε. Καθέστα το λοιπόν πως η στάχτη είναι το καλύτερο λίπασμα για τα σκόρδα. Και πως τα σκόρδα είναι το καλύτερο φάρμακο για την καρδιά. Να τίνε το λοιπόν η ωφέλεια όπως έχουμε. Λίπασμα για τσελές και τα μπέλια που το λένε θηϊκό κάλι, νητρικό κάλι, έτσι θα έχουμε να το πάει μπρος λίπασμα και για τα σκόρδα, είτε άλλο νεκρικό κάλι. Για γρήκα, νεκρικό